Έχεις τίποτα ιδέα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Κοίτα, κάτι έχω στο μυαλό μου. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Για πες. Όχι, παρακαλώ. Η ηλικία πρέπει να ομορφιά. Ναι, ακριβώς. Όπω, παιδιά, λες και είχαμε έρθει στο Camden Town. Τρομερά είναι. Αρχηγέ μου, θα σε δει. Τι γίνεσαι, καλά. Άργησε. Μα έχουμε τον Superstar εδώ. Σε περιμέναμε, δεν αγαπάμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Γεια, καλά. Ξέρει γιατί αργήσαμε. Μόνο και μόνο γιατί θέλαμε να έχει σκεφτεί πολύ καλά τι θα κάνει αυτό το παλικάρι. Εννοείται, τον έχω κιόλα. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα έλεγα να πάμε μέσα να εγκλιματιστούμε καλύτερα. Okay. Για πάμε μέσα. Βεβαίως, ακούω τα μοντέρια, έτσι. Ακούω τα μοντέρια, έχουν πάρει φωτιά. Για περάστε, κύριο, παρακαλώ. Λατρεύω αυτό το θόρυβο, λατρεύω. Δεν μου πήραν φωτιά, δεν είχα ανάγκη. Σε έφερα λίγο να εγκλιματιστεί. Πού να φανταστούν οι έρμοι ηθαγενείς και οι φυλές αυτές οι πανάρχες ότι το τατού μια μέρα θα είναι τόσο πολύ μόδα και θα ταιριάζει πάνω απ' όλα τόσο ωραία στο μπράτσο του αγαπημένου μας Μάνου. Υπάρχουν διάφορες γραμμάτες. Θα σου πήγαινε κάτι καλλιγραφικό έτσι. Γυρίσματα και... Είσαι αγωμένος θα έλεγα, ε. Καθόλου. Θα το δούμε αυτό, αρχηγέ μου. Θα το δούμε σύντομα. Γεια σου. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για κατέβασα το χέρι να το δούμε. Αρκετά μισή μάθεψε αυτή η εκπομπή. Φιλαράκι μου, ναι. Πήγαινε στον καθρέφτη αν θέλεις. Ναι, αλλά... Και δες τον απέναντι. Από εδώ που είσαι όπως είσαι γύρισε να δεις. Τι λέξτε το μου σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Θα το πάρω πακέτο. Αν δεν κάνω λάθος, το σπίτι του το έχει παραχωρήσει η πεθερά του. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Αλλά έχει μέσα παλαιότερα έπιπλα έτσι, και αντικείμενα που πιστεύω ότι δεν ταιριάζει απόλυτα στο χαρακτήρα των παιδιών. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια ανανέωση.